Συνάντηση με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, το οποίο παρουσιάστηκε στην περιοχή της Ξάνθης, ενώ ενημέρωσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Βέβαια, η Θράκη έχει και την ιδιότητα, ειδικά η περιοχή της Ξάνθης, τώρα να μας δίνει κάποια μικρά ενισχυμένα επιδημιολογικά φορτία και θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα, όπως νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει συνολικά αποτελεσματικά τα ζητήματα της πανδημίας. Και περνάμε βέβαια τώρα στην επόμενη φάση, όπου πια σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η ανάταξη της οικονομίας. Γνωρίζετε τις προτάσεις τις οποίες έχει ήδη νομοθετήσει η κυβέρνηση, πρωτίστως για την στήριξη της απασχόλησης. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Να είναι η ύφεση του 2020 όσο το δυνατόν λιγότερο έντονη, έτσι ώστε η ανάκαμψη του 2021 να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει και μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της επιτυχίας της χώρας στην αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης και της δυνατότητάς της να μπορέσει να ανακάμψει γρήγορα οικονομικά, καθώς πιστεύω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή με αυξημένη αξιοπιστία στο εξωτερικό. Ανοίγει και σήμερα η πλατφόρμα για το Ταμείο Εγκυρδοσίας, 7 δισεκατομμύρια τα οποία εκτιμούμε ότι θα πέσουν στην αγορά για να στηρίξουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς κυβέρνησης και εύχομαι και ελπίζω οι τράπεζες να κινηθούν γρήγορα ώστε να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια χωρίς περιττές πρόσθετες εξασφαλίσεις και με μεγάλη ταχύτητα στην αγορά και κυρίως επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Χαίρομαι πολύ κύριε Πρόεδρε που σας ξαναβλέπω και που οι συνθήκες σιγά σιγά ομαλοποιούνται έτσι ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε συνολικά σε χώρα στην ομαλότητα. Ξεκίνησα ήδη και ένα κύκλο επαφών με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε καλά και ίσως λίγο κακά νέα με την έννοια των εντάσεων που συνεχίζονται από την μεριά της Τουρκίας. Πράγματι, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η γενναία ενίσχυση και η γενναία, τολμώ να πω, απόφαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της οικονομίας, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις, οι δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία που περάσαμε και ακόμη δεν έχουμε με βεβαιότητα ξεφύγει. Αλλά υπάρχει μια ευκαιρία τώρα για τη χώρα και ίσως να είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε το παροϊκό μας μοντέλο και το αναπτυξιακό πρόσωπο της χώρας, νομίζω. Αυτό είναι ένα βάρος βέβαια που πέφτει κυρίως εσάς, η κυβέρνηση. Αλλά είναι μια ευκαιρία σαν χώρα συνολικά να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Όπως είπατε, βρέθηκα πρόσφατα στη Θράκη αυτές τις μέρες, θα τα πούμε αναλυτικά. Και είχα την ευκαιρία να δω έτσι τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και τη δυναμική αυτών των ανθρώπων που είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας και συμβιώνουν αρμονικά επί τόσες δεκαετίες πια. Ταυτόχρονα έχουμε τα προβλήματα με τους γείτονες οι οποίοι συνεχίζουν έτσι να δημιουργούν εντάσεις και να αμφισβητώντας κάθε έννοια καλής γειτονίας να θέτουν θέματα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα οποία είναι προφανής νομίζω από όλους μας η απάντηση. Επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της Τετάρτης έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, κατά τη διάρκεια πορείας για τον George Floyd. Διαδηλωτές πέταξαν πέτερες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόταν στο σημείο, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών. Κλειστή παρέμεινε για αρκετή ώρα η λεωφόρος Αμαλίας.